τη φέρανε ως εδώ. Και δεν, να σου πω και κάτι, έφταγα σε τίποτα εγώ, ήταν κομμυρό. Γι' αυτό έγινε. Κάποια στιγμή όμως πρέπει να τα λέμε έξω από τα δόντια όλα αυτά. Ναι, γιατί... Α, εγώ δεν θα πω τίποτα, λοιπόν, θα το πείτε εσείς. Θέλετε να το πω εγώ. Να το πω. Να το πούμε καταρχάς. Θα το πούμε. Ναι, ναι, θέλετε, εγώ δεν παίρνω ευθύνη. Ωραία, καλύτερα έτσι όπως λέω θέλεις να πούμε, χωρίς να πούμε ποιος. Λοιπόν, είχαμε ένα καλεσμένο, εγώ επικοινώνησα μαζί του χθες, θα ερχόταν σήμερα ο καλεσμένος. Είχαμε φτιάξει και κάποια βίντεο, κάποια θέματα για να το σχολιάσει λόγω της ειδικότητάς του, της αρμοδιότητάς του. Λοιπόν, έρχεται εδώ πέρα ο καλεσμένος μεταξύ, από το κολονάκι ήθελε να τον πάρουμε τον άνθρωπο, έρχεται εδώ πέρα, φτάνει, έξω υπάρχει ένα φυλάκιο γιατί σε κάθε κανάλι υπάρχει ένα φυλάκιο για λόγους ασφαλείας, σε κάθε δουλειά. Λοιπόν, ρωτάνε οι άνθρωποι, ευγενέστατοι, είναι πάρα πολύ καλά παιδιά, ευγενέστατα παιδιά, ρώτησαν τον κύριο το συγκεκριμένο, λέει σε ποια εκπομπή είσαστε καλεσμένος και αυτός παθαίνει σοκ. Λες και έπρεπε ο άνθρωπος που δούλευε έξω στο φυλάκιο να ξέρει σε ποια εκπομπή θα πάει και τη σκαλέτα και τη ροή της εκπομπής. Αυτή δεν είναι η δουλειά του. Είναι δουλειά να προστατεύει και να φυλάει τον κόσμο τον οποίο δουλεύει εδώ μέσα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα ο κύριος παρεξηγήθηκε και είπε σηκώνομαι και φεύγω, μπαίνει μέσα στον ταξί και σκώθηκε και έφυγε. Και ποιο είναι το θέμα? Ότι εγώ το μαθαίνω ότι ο βασικός καλεσμένος εκπομπής μας ακύρωσε. Αισθάνομαι άσχημα γιατί τον έχω καλέσει εγώ. Ένα το κρατούμενο. Δύο τα κρατούμενα. Τον παίρνει τηλέφωνο, δεν σηκώνει τα κινητά του. Παίρνει και ο συνάδελφος Σπύρος τηλέφωνο. Κλείνει. Ο συνάδελφος Σπύρος. Κλείνει τα κινητά στο συνάδελφο Σπύρο και στη συνέχεια παίρνουμε τηλέφωνο με την παραγωγή Ελεονόρα μου το ταξί, το σηκώνει ταξιτζής, μιλάω με τον ταξιτζή και λέω σας παρακαλώ δώστε μου τον κύριο Τάδε να μιλήσω μαζί του και δεν ήθελε να μου μιλήσει και ούρλιαζα στην κατάσταση που είμαι και βέβαια η παρουσιάστρια καθάρισε εδώ πέρα την πουγάδα και την κατάσταση. Εγώ θα ήθελα να πω το όνομά του γιατί τέτοια άτομα πρέπει για μένα να ξεφτιλίζονται. Απλά εγώ πήρα τηλέφωνο όταν έρχεσαι στην τάκτη μου και την υπεύθυνη καλεσμένο μας και την βοηθάει στην τάκτη. Λέω μην τολμήσει και περάσει το πλατό της εκπομπής. Θα γίνει της... Κακομοίρας. Αυτό. Η οποία η Ελεονόρα ούρλιαζε πιο πολύ από μένα που εγώ είχα συνεχιστεί και είχα ανεβάσει πίεση και ούρλιαζε και όχι μόνο ούρλιαζε είχε βγει από το καμαρίνι χωρίς να έχει ντυθεί είχε πάρει το τηλέφωνο και ούρλιαζε με τα βραχή και τα σουτρέ με το βραχή και τα σουτρέ που είναι ο Στέλιος που είναι μάτος και μπροστά σε μένα και σε μένα και στο Στέλιος μπροστά ήθελα να το πω αλλά λέω εντάξει άστο τώρα αλλά έτσι είναι οι σωστές παρουσιάστριες κυρίες και κύριοι να στηρίζουν τους συνεργάτες τους. Εγώ φταίμε κι εμείς λίγο πάντως. Φταίμε κι εμείς λίγο. Αέρα. Ολονών.